Ευστοχή ο Ευθύμοφ, 69-65. Κάθε πόντο από εδώ και πέρα μπορεί να κάνει τη διαφορά. 1,5 για τη λήξη Μάρου, Σαλόν 69-65 στο τελικό του Σαπόρτα. Ευθύμοφ αστοχή και έρχεται από το πουθενά ο Φαλέκας. Και μαζεύει την μπάλα, κερδίζει και το φάουλο από τον Τζάκσον. Ο Φαλέκας κερδίζει το rebound. Ο Αλέξης Φαλέκας, ο πρώην παίκτης της Γλυφάδας, δεύτερος σκόρερ της Αλφα Αθηνών στα ευρωπαϊκά σαλόνια, αναγκάζει τον Στάνλεϊ Τζάκσον, τον πολύπειρο πρώην παίκτη των Μινεσότα Τίμπεργουλφς, να κάτσει στον πάγκο. Και πλέον το Μαρούσι έχει ένα ακόμη συν. Έξω ο Τζάκσον με 5. Είναι άτυχος και άστοχος ο Φαλέκας, 69-65. Το Μαρούσι που έχει 18-23 βολές, 78% ποσοστό ευστοχίας. Φαλέκας είναι εύστοχος, 70-65. Και ο Λινάρδος μας έλεγε πριν από τον αγώνα, να ο Φαλέκας και πάλι, αλλά υπάρχει φάουλ. Ότι σε περίπτωση που είναι τέταρτο φάουλ και δεν υπάρχουν βολές, από το επόμενο έχουμε βολές. Μας έλεγε ο Λινάρδος ότι σε περίπτωση που περάσει το σκόρ στους 70 πόντους, το Μαρούσι έχει τον πρώτο λόγο να πάρει το κύπελο. Αν μείνει ως 70 και ενδεχομένως ένα-δύο παραπάνω, η Σαλόν έχει τον πρώτο λόγο. Λίγια τρεις, εκτός από τον Τζίμι Όλιβερ αυτή τη φορά. Είναι σαφείς οι οδηγίες του Αλεξανδρή να μην αφήσουν τον Λίνα Στάρι. Βεβαίως εδώ ο Μπουρτζούμης και ο Όλιβερ πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Όλοι είναι συνήθως εύστοχοι βολές. Οι Γάλλοι έχουν μόλις 4 στις 7. Αλλά τώρα ο Λί έχει ευκαιρία για 3 βολές. Είναι εύστοχος. 70-66 και Σαλόν πλέον που πλησιάζει στα 2 καλάθια 2 πόντων. Να χάνε τη μία τουλάχιστον. 1-18 για τη λήξη. Για στοχή, 70-66 για τον Ρασάρντ Λί, τον απόφυτο του Τενεσί, που αστοχεί και πάλι και μαζί με ο Φαλέκας. Άνθρωπος τελευταίας στιγμής ο Αλέξης Φαλέκας για το Μαρούσι. 70-66, 1-13 για τη λήξη του αγώνα. 70 πλέον αγωνιώδη δευτερόλεπτα. Μασλαρινός και το Μαρούσι που θέλει να εξαντλείται 24. Όλιβερ. Λάθος πάσα. Επιπόλαιη πάσα κάθετα στη ρακέτα. Φαλέκας πάνω στο χέι. Ο Στρόφκι θα πάει στο drive. Καλάθι και φάουλ στη χειρότερη στιγμή για τους Γάλλους που μπαίνουν πάλι στο κόλπο. Με τον Παμπόνηρο τη γριά λεπού τον Στρόφκι. Τρύπωσε πρώτο Αμάγια και του Ευθύμοφ των δυνατών ψηλών του Αμαρουσίου. Καλάθι και φάουλ. 70-68 το Μαρούσι και ο Στρόφκι στη βολή. Όλα πλέον στην κόψη του ξηραφιού. Ο Στρόφκι ευστοχή. Ο Στρόφκι των 39 χρόνων που βάζει στο κόλπο του Σαλόν. Το Μαρούσι πρέπει να τελειώσει την επίθεση και να ευστοχήσει. Αμάγια, Φαλέκας που ψάχνει τον Τζίμι Όλιβερ. Φαλέκας, παραλίγο το λάθος. Δύσκολη προσπάθεια, ευστοχή ο Φαλέκας. Σας είπαμε ότι είναι άνθρωπος τελευταία στιγμή. 27 δευτερόλεπτα για τη λήξη, που σημαίνει ότι ό,τι και να γίνει το Μαρούσι έχει και αυτό μια δυνατότητα. 72-69 και νομίζω ότι οι Γάλλοι θα πάνε σε τρίποντο. Ο Στρόφκι, ο Όουενς για τρεις από την γωνία, είναι εύστοχος. 15-8 για τη λήξη. 15-8 για τη λήξη, ο Όουενς που σπανίως σουτάρει για τρεις. Το τόλμησε, το έκανε. 72-72. Και Μαρούσι και Σαλόν μας προσφέρουν ένα συγκλονιστικό τελικό του Σαπόρτα. 72-72, αλλά πλέον το παιχνίδι είναι στα χέρια των παιχτών του Βαγγέλη Αλεξανδρή. 15-8, 15 δεύτερα και 8 δέκατα πριν από τη λήξη. Με την επίθεση να λήξει στα 24 δευτερόλεπτα, σημαίνει ότι το Μαρούσι έχει τη δυνατότητα να εξαντλήσει την επίθεση και αν ευστοχήσει, να πάρει το κύπελο στο Μαρούσι. Να πάρει το κύπελο στην ομάδα του Άρη Βοβού. Να πάρει το κύπελο στη συνοικία που από το 50 και μετά δημιούργησε αυτή την πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα εκτός των μπασκετικών τυχών, να το πούμε έτσι. Μια ομάδα εκτός των μεγάλων του ελληνικού μπάσκετ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 15-8. Συνήθως στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα της Αμερικής λένε ότι από τα 12 δευτερόλεπτα και πάνω κάνεις φάουλ για να έχεις εσύ στα χέρια σου την τύχη σου ως αμυνόμενη ομάδα. Από τα 10 και κάτω αφήνει την επίθεση να εξελιχθεί. Να δούμε ο Ερβέ, αν θα σκεφτεί ως Αμερικανός προπονητής κολεγίου ή αν θα δώσει την εντολή για κάποιο φάουλ.
Γεγονός είναι ότι υπάρχει δυνατότητα στους Γάλλους να πάνε τους Έλληνες σε φάουλ, αλλά αυτό είναι δίκομο μαχαίρι. Να δούμε τι θα γίνει. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία, γι' αυτό και βάζει δύο playmaker ο Αλεξανδρής. Παλέκας και Νικολαίδης. Και πλέον αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, ακριβώς γίνεται το φάουλ από τον Λί πάνω στους Έλληνες παίκτες και θα πάμε σε δύο βολές. Ο Φιλίπ Ερβέ λειτουργήσε ως Ευρωπαίος και όχι ως Αμερικανός προπονητής. Όμως το καλό για τον Μαρούσι είναι ότι είχαμε το πέρασμα 4 δευτερολέπτων και 6 δεκάτων. Και να πάμε στον Γρηγόρη τον Άννη να μας πει τι δημήθηκε στο time out. Γρηγόρη. Ναι, στο time out το προηγούμενο ο Βαγγέλης Αλεξανδρής είπε η μπάλα να φτάσει στο Μασλαρινό. Τώρα περιμένουμε να δούμε τις οδηγίες για αυτά τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα. Στάδιο Τόρβαρτ Βαρσοβίας, εδώ που γράφεται μια ακόμα από τις σημαντικές σελίδες του ελληνικού μπάσκετ και ελπίζουμε σε 11 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα από τώρα να γραφτεί μια ένδοξη σελίδα. Το Μαρούσι απέχει τόσο από μια κατάκτηση κυπέλλου, αλλά άλλο τόσο απέχει και σαλόν. 72-72 για τις δύο ομάδες. Μαρούσι απέναντι στη σαλόν Σίρσεν Γαλλίας. Η μπάλα είναι για τους παίκτες του Μαρουσίου που θα πάνε στις βολές. Πάνω από όλα ψυχραιμία, πάνω από όλα δύο εύστοχες βολές. Και από εκεί πέρα να δούμε τι θα σκαρφιστεί ο πανέξυπνος στην αλήθεια και όπως αποδεικνύει Φιλίπ Ερβέ. Ο Γάλλος τεχνικός που στα 15 και 8 έδωσε την εντολή για φάουλ πάνω στους Έλληνες παίκτες. Ο Νικολαίδης θα πάει στις βολές. Όχι τρίποντο τους είπε. Και να ακούσουμε, ακούσαμε μάλλον τον Γρηγόρη να είναι τύπο ο Αλεξανδρής. Όχι, να μην επιτρέψουν τρίποντο στους Γάλλους. Γρηγόρη από εδώ και πέρα είσαι συνέχεια στον αέρα. Ό,τι συμβαίνει μας το λες. Νικολαίδης. Το πρώτο σουτ είναι εύστοχο. Το Μαρούς προηγείται με 73-72 σε ένα παιχνίδι που σπάει καρδιές. 1.500 θεατών εδώ και πολλών εκατομμυρίων στην Ελλάδα. Νικολαίδης και πάλι εύστοχος. Η εμπειρία του Σωτήρη Νικολαίδη μίλησε. Και τώρα στον αγώνα ο Ευθύμοφ στη θέση του Νικολαίδη που την έκανε τη δουλειά του και την έκανε καλά. 11 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα πριν από τη λήξη. Μαρούς 74, σαλόν 72. Και να δούμε τι θα κάνουν οι Γάλλοι. Θα πάνε για την παράταση ή θα πάνε για το τρίποντο και την νίκη. Χέι απέναντι του Φαλέκας. Κολλάει ευδέλα πάνω του. Χέι προσπαθεί να ξεφύγει. Πρώτο Ευθύμοφ. Ο Χέι δίνει στον Ζόφσκι που θα πάει για τρίποντο πιστεύω. Ο Ζόφσκι πάει στο drive. Ο αγώνας τελειώνει. Φίλες και φίλοι, ο αγώνας τελειώνει και το Μαρούσι είναι κυπελούχος Ευρώπης. 74-72. Το Μαρούσι στην κορφή της Ευρώπης. Η Ελλάδα κυπελούχος για μια ακόμη φορά. Είναι το πέμπτο ελληνικό κύπελο στο Σαπόρτα. Και η τέταρτη ελληνική ομάδα που το καταφέρνει. Γρήγορα κάνα 15 δευτερόλεπτα στην Αθήνα και σε λίγο πάλι μαζί. Όπου με όλους θα έχουμε απευθείας της Ευρώπης. Μαρούσι σαλόν 74-72. Έχει γραφτεί πια με χρυσά γράμματα στις μεγάλες σελίδες του ελληνικού μπάσκετ. Μετά την ΑΕΚ το 1988 και το 90 και το 2000. Μετά τον ΠΑΟΚ το 91. Μετά τον Άρη το 93. Είναι η ώρα του Αμαρουσίου. Και όπως είπε ο Νικολαίδης πριν από λίγο στον Γρηγόρη Νάνη, στο κλίμα της περίοδου θα μας λέγαν τρελούς, θα τους μιλούσαμε για τους Σαπόρτα. Αλλά φαίνεται ότι η τρέλα δεν πάει στα βουνά, πάει στο Μαρούσι. Η τρέλα που φτάνει μαζί με τη δουλειά, το ταλέντο και τα χρήματα οδηγεί στην κορυφή της Ευρώπης. Από εδώ και πέρα μεγάλες στιγμές και όλοι ένας-ένας στο μετάλλιό τους. Επισήμως η τελετή έχει λήξει, βλέπετε το τσίμι όλοι με την κορούλα του, όλοι θα πάρουν ένα-ένα στο μετάλλιό του, βλέπετε το Μασλαρινό. Είπαμε όλους τους τελεστές. Από εδώ και πέρα μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης σε απευθείας μετάδοση από το Τόρβαρ Βασοβίας σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο με όλους τους πρωταγωνιστές σε 3 με 4 λεπτά και πάλι μαζί κάπου εδώ η απευθείας μετάδοση όσον αφορά τον αγώνα και την απονομή. Και φίλοι, ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο μαζί πια από τον αγωνιστικό χώρο με τους πρωταγωνιστές. Φίλες και φίλοι, είμαστε στον αέρα. Είμαστε μέσα στην Τόρβαρ Αρένα. Το Μαρούσι, κυπελούχος Ευρώπης, μοιάζει σαν ψέμα, ένα παραμύθι που βιώνουμε όλοι. Ο πρωταγωνιστής του παραμυθιού, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής και κυπελούχος Ευρώπης, πώς γίνεται τώρα. Πρωταγωνιστής είναι όλοι, όλοι. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά που παίξανε καταπληκτικά.
και οι πιο κάτω στη βαθμολογία ομάδες μπορούν να πετύχουν πολλά. Αρκεί να το πιστέψουν και να δουλέψουν προγραμματισμένα. Αισθάνομαι πανευτυχής, γιατί δικαιώθηκαν οι προσπάθειες μιας ζωής και για μένα, αλλά και το όραμα που είχαμε δώσει στα παιδιά και με τον πρόεδρο βρήκε καρπό και οστά. Τώρα είστε ήρεμος. Τον αγώνα στιγμή πόσο φτάσανε? Όχι, ήμουνα ήρεμος. Απλά έχανα κάπου όχι τον έλεγχο του εαυτού μου, γιατί δεν μου ξεφεύγει το παιχνίδι. Εκνευρίζομαι όταν γίνονται κάποια λάθη. Τέλος καλό, όλα καλά. Λοιπόν, το Μαρούσι είναι πια κυπελούχος, έτσι. Στην αρχή της χρονιάς είχατε σκεφτεί καθόλου ότι θα μπορούσε...